Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Ισίδωρος για ακόμη μια φορά θα ξεκαθαρίσει την αμαλία ότι δεν πρόκειται να τηρήσει το προγαμιαίο συμβόλαιο. Την ίδια στιγμή, η Χάιδο και η Βασιλική συμφωνούν να μετακομίσουν σε ένα άλλο σπίτι γιατί οι αναμνήσεις από τον Φίλιππο τις βασανίζουν. Τα σύννεφα στη σχέση της Ισμήνης και του Κωνσταντίνου πυκνώνουν. Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι είναι πλέον καθημερινότητα. Η Ισμήνη απαιτεί από τον άντρα της να πουλήσει τη γραμματέα του, εκείνος όμως έχει πεισμώσει. Εξοργίζεται με τις κατηγορίες της, αλλά και επειδή δείχνει να μην τον εμπιστεύεται. Αρνείται λοιπόν να πουλήσει τη Σοφία και αυτό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Η Ισμήνη τον προειδοποιεί πως αν δεν υποχωρήσει θα φύγει από το σπίτι. Οδηγεί την κατάσταση στα άκρα και συνεχίζουν να μαλώνουν για τη Σοφία, με τον Κωνσταντίνο να δηλώνει ανένδοτος σε σχέση με την απόλυσή της. Σύντομα η Ισμήνη, εκτός αυτού, πραγματοποιεί την απειλή της και φεύγει. Ο Λυκούργος ενημερώνεται έκπληκτος για το χωρισμό της κόρης του. Θυμωμένος ζητά εξηγήσεις από τον γαμπρό του, όταν όμως ακούει τα γεγονότα από τη σκοπιά του, αλλάζει γνώμη. Στην προσπάθειά του, ζητάει από τη Χάιδο να μιλήσει στην Ισμήνη, αλλά δυστυχώς εκείνη επιμένει στο χωρισμό. Η Αθηνά μαθαίνει ότι η Μαρία σκοπεύει να επικαλυστεί μια ψεύτικη δικαιολογία προκειμένου να μην πάει στο γάμο λόγω του βιβλίου και αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να τον αναβάλει. Η Χάιδο και η Βασιλική αρχίζουν να ψάχνουν για καινούριο σπίτι. Αργότερα η Χάιδο προχωράει σε μια κατάθεση ψυχής στον αστυνόμο Κουράκο, αυτός είναι αυτός που σκότωσε το δολοφόνο του γιού της. Η Νάνση θα πει κάτι στη Φιλιό που θα τη στεναχωρέσει πολύ και οι δύο θα έρθουν για πρώτη φορά σε σύγκρουση. Στο μεταξύ, η Νάνση γνωρίζει τον Μάνο και τον Ισίδωρο και διαπιστώνει πως υπάρχει ανάμεσά τους ένα διακριτικό φλερτ.